Καλημέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης για να τιμήσουμε από κοινού την Παγκόσμια Μέρα Ρωμά, αλλά και την υποστήριξη και την συνεπή στάση του πλάι στην κοινότητα των Ελλήνων Τσιγκάνων. Η Παγκόσμια Μέρα Ρωμά θεσπίστηκε στο πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των Ρωμά που πραγματοποιήθηκε το 1971 στο Λονδίνο και αποτέλεσε σταθμό για την διεκδίκηση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων μας που απλώς για την αναγνώριση των δικαιωμάτων μας. Δικαιώματα που όχι απλώς δεν διατέθαμε, αλλά αντιθέτως για χρόνια συντελόνταν μια απόπειρα αφανισμού μας που οδήγησε στην γενοκτονία των Ρωμά από το ναζιστικό κτίνος. Την μέρα αυτή δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για τους διωγμούς που διαχρονικά βιώνουμε. Τον συστημικό αποκλεισμό, τον θεσμικό ρατσισμό, την κρατική αδιαφορία, τη ρητορική μίσους, τον αντιτσιγκανισμό και την ακραία φτώχεια και τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης που ταλανίζουν τις κοινότητές μας και θέτουν συνεχώς εμπόδια, στερώντας από την κοινότητά μας θεμελιώδη δικαιώματα και την ομαλή ένταξη. Την μέρα αυτή δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην ιστορία μας, στον πολιτισμό, στην κουλτούρα, στη γλώσσα και στα έθιμά μας, όπως και στην προσφορά μας στην ελληνική κοινωνία και στην πατρίδα μας. Ίσως να μην είναι ευρέως γνωστό, αλλά πολλοί Έλληνες τσιγκάνοι με μπροστάρι τον ηρωικό καπετάν Μήτρου πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας στο Ελλάς. Μόνο άμα γνωρίσουμε τον άνθρωπο που στέκεται δίπλα μας, μπορούμε να σταθούμε αλληλέγγυοι ο ένας τον άλλον και να εξαλείψουμε τις χρόνιες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που διονύζουν τον διαχωρισμό των Ρωμά από την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η μέρα αυτή να αποτελέσει ένασμα για την σύνδεση των αγώνων του χθες με τους αγώνες του σήμερα. Αγώνες που πρέπει να δώσουμε όλος ο λαός από κοινού για τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων μας. Στην αξιοπρεπή ζωή και στέγη, στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, διεκδικώντας όλοι μαζί ένα καλύτερο μέλλον, μπορούμε και θα τα καταφέρουμε μέσα από κοινούς αγώνες. Ας βάλουμε όλοι μαζί τα δυνατά μας για ένα κόσμο ισότιμο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμό, για μια ζωή αξιοπρεπή και ελεύθερη. Εύχομαι λοιπόν σε όλες και όλους καλή δύναμη και σας ευχαριστώ.